μέσα στο περίγραμμα του τι είναι ένα παιχνίδι πόκερ, συναντούμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερωτική ιστορία. Είμαι ο αδιάβροχος, έτσι λέγεται το παρατσούκλι μου, γιατί στο Texas Hold'em, στα φύλλα που ανοίγουν, είναι το flop, το turn και το river, που είναι το τελευταίο φύλλο και υποτίθεται ότι ο αδιάβροχος δεν βρέχεται ποτέ στο river. Η Νίκη ήταν ένα κορίτσι που δεν θα ξανακαθόταν κανονικά στο τραπέζι του πόκερ, αλλά έκατσε γιατί διεκδικεί κάτι που της είχε κλαπεί όταν ήταν μικρή. Και μαζί με αυτό διεκδικεί και ένα κομμάτι συναισθηματικό, θα λέγαμε, από τον κεντρικό ήρωα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα απαραίτητο αξεσουάρ του καλού poker face παίχτη, έτσι. Το ανοίγουμε και βλέπετε εδώ έχουμε μάρκες, κάρτες, ζάρια κτλ. Πρέπει να σας πω ότι εθίστηκα μετά τα γυρίσματα στην ταινία και κυκλοφορώ παντού με το βαλιτσάκι μου και με την πρώτη ευκαιρία ανοίγω φύλλο. Υποδίωμαι το ρόλο του κόρακα. Είναι ένας περίεργος ρόλος, ιδιόμορφος, ένας σκληρός, μαλακός, τρυφερός, απότομος, κακός, καλός άνθρωπος. Θα λέγω ότι είμαι μάλλον ρυψοκίνδυνος άνθρωπος και όταν χάσω αποδέχομαι την όποια χασούρα και ήττα, γιατί είναι δική μου επιλογή. Οι επαγγελματίες χαρτοπαίχτες δεν κολλώνουν καθόλου με αυτά τα θέματα. Ξέρουν ότι τις περισσότερες φορές θα χάσεις και όλη η μαγκιά είναι να χάσεις λίγα όταν χάνεις και να κερδίσεις όσα περισσότερα γίνεται τις λίγες φορές θα κερδίσεις. Αυτό το οποίο για μένα είναι πηξίδα στην επιλογή ή στην όποια επιλογή κάνω για το κινηματογραφικό όραμα το οποίο θα ακολουθήσω για 6-8 ένα χρόνο, ας πούμε, είναι κατά πόσο παθιάζουμε πρώτα απ' όλα από το σενάριο, το οποίο αυτό το σενάριο είναι πραγματικά μια εξαιρετική κέντημα της κυρίας Καλιάνη, Άσπης Καλιάνη, και κατά πόσο θα ονειρευτώ κάποια βλέμματα από τους τοπιούς μου.